Κύριε Αρσένη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βουλεύτριες, βουλευτές, υπουργοί. Είναι προφανές ότι μετά το σκάνδαλο και την ιστορία Απάτσι, το ΜΕΡΑ25 συνεχίζει και ζητάει επιτακτικά τώρα να ανακοινωθούν τα ονόματα των μπροστινών και των πραγματικών μετόχων, των αρπακτικών funds, των αρπακτικών ταμείων, που αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνουν τους πολίτες, τους χρεοκοπούν και τους ξεσπιτώνουν. Είναι προφανές ότι θέλουμε να μάθουμε και απαιτούμε να μάθουμε πόσο κοντά είναι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον οι ιδιοκτήτες τους. Αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Και όμως, τηρίζετε το σχέδιο Ηρακλής, που ακριβώς αυτό είναι, που έχει πάρει όλη την πρώτη κατοικία και τα μαγαζιά των ανθρώπων, στα αρπακτικά αυτά funds, τα οποία τα κρατάνε και θα πάρουν και τα δισεκατομμύρια εγγυήσεων, βγάζοντας έξω τους ανθρώπους. Τώρα, ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ίσως να έχω ένα πρόβλημα με το σχέδιο Ηρακλής και άκουσα τον εκπρόσωπό του να λέει στο ραδιόφωνο το πρόβλημά μας είναι με το σχέδιο Ηρακλής ότι εγγράφονται 19 δις το δημόσιο χρέος ενώ στην Ιταλία δεν εγγράφονται. Δηλαδή το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ με το σχέδιο Ηρακλής δεν είναι οι εξώσεις, οι πλαιστηριασμοί, οι κατασχέσεις, οι απάτες, όπου έχουμε μια εταιρεία να αγοράζει μπιρ παρά 3% της ονομαστικής αξίας σε ένα δάνειο, ενώ οι πολίτες δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Θυμάμαι τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να μας λένε, μα αν τα αγόραζαν και οι πολίτες στο ίδιο ποσοστό, τότε θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα, δεν θα δανειζόταν κανείς ξανά. Τα ίδια που λέει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν είναι πρόβλημα όμως για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πρόβλημα ότι τα αγοράζουν στο 6% ή στο 3%. Και μετά φτιάχνουν με δάνειο από τις τράπεζες τις ελληνικές, από τις οποίες παίρνουν τα κόκκινα δάνεια, τα αγοράζουν. Δεν αποπληρώνουν το δάνειο, φτιάχνουν τράπεζες, φτιάχνουν δικές τους εταιρείες όπου πουλάνε επίσης κοψοχρονιά τα σπίτια αυτά. Και μετά, επειδή τα πούλησαν κοψοχρονιά, παίρνουν και τις κρατικές εγγυήσεις. Εσάς το θέμα σας δεν είναι αυτό, μόνο ότι εγγράφονται στο χρέος. Όλα τα άλλα είναι κανονικά. Μια χαρά. Όσον αφορά την άλλη μεγάλη εμβληματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που μπαίνει μπροστά σήμερα, το καλάθι του νοικοκυριού. Πρόκειται πραγματικά για το απαλλάρισμα του απολύτως τίποτα σε παρέμβαση υπουργού του κ. Γεωργιάδη στην αγορά. Ακούστε τις δηλώσεις του Γεωργιάδη. Δεν έχει πλαφόν το καλάθι, είναι η προσπάθεια της κάθε αλυσίδας να δείξει τη χαμηλότερη της τιμή συγκεντρωμένη. Το πώς θα φτιάξει το καλάθι, αν θα βάλουν επώνυμα προϊόντα ή όχι, είναι δικιά τους δουλειά. Επίσης, να σας θυμίσω τι έλεγε ο νόμος. Όποτε θέλουν, όποιο προϊόν θέλουν, βάζουν μέσα στο αυτό το καλάθι και η τιμή απλά να είναι κάπως συνότερη από τα άλλα, απροσδιόριστα. Αυτό είναι το καλάθι που μπαίνει μπρος σήμερα. Ένα απαλλάρισμα, στην ουσία, αυτό που είχαν έτσι και ιδιωτικό δικαίωμα να κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τους κάνετε και δωρεάν μάρκετινγκ. Κανένα αποτέλεσμα στο κόστος ζωής των ανθρώπων. Γιατί δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή για αυτό το καλάθι, κανένας όρος, ούτε όσον αφορά τη τιμή, ούτε όσον αφορά τα είδη των προϊόντων, που να εγγυάται ότι τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να βάλουν ένα πιάτο φάι μπροστά στα παιδιά τους. Κανένα απολύτως. Ένα σόου. Αβαντάζ υπέρ των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Υπέρ αυτό το καρτέλ, ακόμη μια φορά. Όσον αφορά το νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα, είναι ξεκάθαρα ακόμα ένα νομοσχέδιο της Μητσοτάκης ΑΕ, που έρχεται, λέει, να κωδικοποιήσει και να ενισχύσει στην πράξη περαιτέρω όλους τους σχετικούς νόμους. Τους αντιλαϊκούς νόμους όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην υφαρπαγή, στην αφέμαξη της πλειοψηφίας του λαού φορολογικά και οδηγεί βέβαια σε μεγαλύτερη προστασία των ολιγαρχών μετόχων της Μητσοτάκης ΑΕ. Και βέβαια όλα αυτά
Μιλάμε για την ομαλή ροή των φορολογικών εσόδων από τις τσέπες μας στη χωάνη των δανειστών μέσω της Τροϊκανής ΑΔΕΝ. Νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πόσο καλός είναι. Και ακούσαμε προηγουμένως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει «Σωστή η ΑΔΕ». Σωστή, λέει. Με δεδομένες συνθήκες ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι εξαιρετική. Τι είναι αυτά που λέει το ΜΕΡΑ όταν ήταν, λέει, πρόταση του Βαρουφάκη η δημιουργία της ΑΔΕ. Εδώ πέρα, όταν έχετε καταφέρει να κάνετε το όχι του δημοψηφίσματος σε ναι, όταν το όχι στο μνημόνιο το ερμηνεύσατε, το όχι του 62% του κόσμου, το ερμηνεύσατε σε ναι, προφανώς τώρα να ερμηνεύσετε τις δηλώσεις του Βαρουφάκη και να τις διαστρεβλώσετε όσον αφορά την ΑΔΕ θα είναι λεπτομέρεια για σας. Η πρόταση Βαρουφάκη τότε ήταν για την υπερκομματική διοίκηση της ΑΔΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Εσείς τι κάνατε? Εμείς, τότε ο Βαρουφάκης ζητούσε τότε μια ανεξάρτητη από την ολιγαρχία για να μπορέσει επιτέλους να εξετάζει τις λίστες Λαγκάρντ, όλα αυτά που κρύφτηκαν και εξαφανίστηκαν, αλλά και να εφαρμόσει τον αλγόριθμο που θα αντιμετώπιζε τη φοροδιαφυγή και σας παραδόθηκε απίσω από τον κύριο Βαρουφάκη. Με απόφαση Τσακαλώτου, ο αλγόριθμος που αντιμετωπίζει τη μεγάλη φοροδιαφυγή πήγε στο καλάθι των αχρήστων. Όσο για την ΑΔΑΕ, καθόλου ανεξάρτητη. Εξαρτημένη στα χέρια των δανειστών. Οι δανειστές αυτή τη στιγμή δεν ελέγχουν μόνο την ΑΔΑΕ, με τα τεράστια σκάνδαλα αυτή τη στιγμή των απευθείας αναθέσεων που γίνονται εκεί πέρα, αλλά ελέγχουν τα ταμεία, ελέγχουν το φορολογικό λογισμικό το τάξης, όλα αυτά το ΜέΡΑ25 ζητάει να επιστρέψουν στο δημόσιο. Ζητάει δηλαδή να αποκτήσουμε ξανά τον έλεγχο των φορολογικών μας εργαλείων που πήγαν με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ στους δανειστές, πρωτοφανές. Δεν υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο που δεν ελέγχει το φορολογικό του λογισμικό, που δεν ελέγχει τα τελωνία του, που δεν ελέγχει τις φορολογικές του υπηρεσίες. Μιλάει το νομοσχέδιο για φορολογικά έσοδα. Ποια είναι αυτή η οικονομία που στείνεται οι μνημονιακές κυβερνήσεις τόσα χρόνια? Ποιο είναι το μοντέλο που νομοθετείτε? Είναι η οικονομία της χαροκοπίας των πολιτών και του ξεσπίτωματός τους. Το ξεσπίτωμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδιά των επενδύσεών σας. Εταιρείες διαχείρισης χρέους, δρομολόγηση εξώσεων, πληστηριασμών. Το μοντέλο που οι πάτσιδες θησαυρίζουν και οι πολλοί μένουν άστεγοι. Αυτές είναι οι δίθεν επενδύσεις που έρχονται σε αυτή τη χώρα. Επενδύσεις αρπακτικά, που σπεκουλάνουν πάνω στη ρευστοποίηση της χώρας. Και το μοντέλο πάει χέρι-χέρι με το real estate, το gentrification, την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου και τη ρευστοποίηση του περιβάλλοντος. Σκουριές, εξορίξεις, ελληνικό, παντού. Το ίδιο μοντέλο που ανατρέπει ακόμα και κοινωνικές πολιτικές στέγασης. 50.000 Έλληνες τσιγκάνοι χάνουν τα σπίτια τους. 50.000 Έλληνες τσιγκάνοι γυρνά στους καταβλισμούς, στους αρουραίους και την υπατήτηδα. Εξαιτίας της πολιτικής σας να προχωράτε στις ρευστοποιήσεις των σπιτιών τους, στις εξώσεις, στους πληστηριασμούς, παρόλο που ήταν δάνεια με κοινωνικά κριτήρια που δόθηκαν στους τσιγκάνους, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και εσείς τους ξεσπιτώνετε, όπως και τους παλινοστούντες. Δάνεια που δόθηκαν με κριτήριο ποιος έχει τα λιγότερα. Μητέρα 18 χρονών, μονογονιακή οικογένεια, άνεργη, πήρε προτεραιότητα να πάρει αυτό το δάνειο. Γιατί αυτά τα δάνεια δεν ήταν δάνεια, ήταν κοινωνική πολιτική. Και τώρα και αυτούς τους πετάτε στον δρόμο. Όχι στον δρόμο, τους στέλνετε πίσω στους καταβλισμούς, στην υπατήτηδα και τους αρουραίους. Και δεν είναι τα δικά μου λόγια αυτά. Είναι των γυναικών
των γυναικών τσιγκάνων, που τα είπαν και στη συνέντευξη τύπου. Όμως δεν χορταίνεται με όλα αυτά. Όσο φτωχαίνει ο λαός μας, όσο φτωχαίνουν τα νοικοκυριά, τόσο ανοίγει η όρεξη των ολιγαρχών. Τόσο ανοίγει η όρεξη και εσείς τρέχετε να την ικανοποιήσετε αυτή την όρεξη. Ήμουν συγκινητοποίηση πριν από λίγο του Συλλόγου Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Γιατί το ιδιωτικοποιείται στην πράξη και αυτό? Για 9 φιλέτα. Για 9 φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας. Για 9 φιλέτα αυτή τη στιγμή παίρνετε ιδιωτική περιουσία. Εργαζόμενων, αλλά ιδιωτική περιουσία. Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου, που είναι η περιουσία των μετόχων και μερισματούχων. Είναι μη κρατική περιουσία. Από την ίδρυση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ως σήμερα, αποκτήθηκε από κληροδοτήματα, διαθήκες δηλαδή, και από τις καταθέσεις των μετόχων των δημόσιων υπαλλήλων. Οι ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας είναι η εν ενεργεία δημόσιοι υπαλλήλοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπαλλήλοι, χείρες, χείροι, ορφανά και ανάπηρα τέκνα. Παρέμβαση σε αυτή την περιουσία συνιστά παραβίαση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους και καταλύει την έννοια της ιδιοκτησίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στο Αστικό και Ποινικό Κώδικα και στο Κληροδοτικό Δίκαιο. Μικρό απόσπασμα την ανακοίνωσή τους. Και βέβαια, ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο πρόεδρος του επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, να λέει ξαφνικά για τα 14 δις των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τίποτα από τα οποία δεν πάει στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τίποτα από τα οποία, μικρή ανοχή κύριε πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω αν επιτρέπετε το χρόνο της δευτερολογίας και τριτολογίας. Τίποτα από τα οποία δεν πάει στα ναυπηγεία, δεν πάει στην ΕΑΒ κτλ. Σωστό είναι αυτό. Είναι απαράδεκτο. Όμως εσείς το ψηφίσατε. Εσείς το ψηφίσατε. Τα περισσότερα κόμματα εδώ πέρα, εκτός από εμάς και το ΚΚΕ, το ψηφίσατε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μηχανεύονται τώρα την απώλεια πιστοποίησης για τα ΣΕ130 από την ΕΑΒ. Μια πιστοποίηση που έχουν ίσως άλλα 3 εργοστάσια στον κόσμο. Θέλουν να διαλύσουν την ΕΑΒ. Σε ποιον τη χάρπαστο ιδιώτη θα τα χαρίσετε όλα αυτά? Και ξέρετε τι άλλο ψηφίσατε? Η κυβέρνηση και όλοι εσείς. Όλη η συντήρηση των κορβετών, των Ραφάλ κτλ. Θα γίνεται στο εξωτερικό. Κάθε φορά που χρειάζεται, εκτός από τη μικρή συντήρηση που είναι στο αεροδρόμιο, όταν χρειάζεται να πάει όπως θα πηγαίνει στην ΕΑΒ, όλα πάνε στο εξωτερικό. Από τα 14 δις υπάρχουν κρυφά πολλά δις κόστη. Εδώ είναι η ουσία. Πώς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, συμφωνήσατε κάτι τέτοιο πρωτόγνωρο? Πέρασε αυτό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Πέρασε από τους επιτελείς? Ήταν προσωπική απόφαση Μητσοτάκη? Γιατί αυτό μοιάζει με κάποιον που πάει για shopping, για ιδιωτελείς σκοπούς. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πεπατημένη αναφορικά με τους εξοπλισμούς, που είναι αρκετά μελανές οι σελίδες της. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Είναι πολλαπλάσιο το δημόσιο κόστος και ζημιά στο δημόσιο από κάθε άλλη φορά. Με δεδομένα τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν γίνει. Και βέβαια, κομμάτι όλου αυτού του κόλπου ήταν και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εδώ πέρα λείπει ο Υπουργός, αλλά κύριε Υπουργέ, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς. Τόσο καιρό, για να κάνουν τις συντηρήσεις για το ναυτικό, για το πολεμικό ναυτικό, οι άνθρωποι αυτοί, και πριν τις συντηρήσεις ακόμα, παίρνανε το 70% των αποδοχών τους. Το 30% δεν πληρώνονταν. Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο
αποφάσισε να δοθούν από το δημόσιο στην εταιρεία 70 εκατομμύρια. Και ο Άριος Πάγος συμφώνησε. Προσέφυγαν οι εργαζόμενοι στο πρωτοδικείο και κέρδισαν τη δίκη. Για να πάρουν τα 70 εκατομμύρια για τα δεδουλεμένα τους. Συνάντησε ο Υπουργός τους εργαζόμενους 5 Μαΐου. 5 Μαΐου απαντάει και στην ερώτηση για το θέμα του Μέρα 25. Στους εργαζόμενους είπε την ίδια μέρα θα τα πάρετε. Στο Μέρα 25 είπε, και έτσι μάθαν και οι εργαζόμενοι, κάναμε ένσταση. Κάναμε ένσταση για να μην πάρουν οι εργαζόμενοι τα 70 εκατομμύρια. Τόση υποκρισία. Την ίδια μέρα που έδινε το χέρι ο Υπουργός στους εργαζόμενους και τους έλεγε το τακτοποίησα, θα τα πάρω τα χρήματα, έκανε, απαντούσε στο Μέρα 25 εγγράφος ότι ξεκίνησε η διαδικασία της ένστασης. Ζητάμε να δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους, ζητάμε να διασφαλιστούν οι θέσεις απασχόλησής τους, αλλά βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πουλήσατε, κατά τη γνώμη σας, ναυπηγείο, το μεγαλύτερο της χώρας, real estate, για να γίνει από τον κύριο Προκοπίου μονάδες LNG. Και γι' αυτό φέρατε και δεκάδες φωτογραφικές τροπολογίες από τότε και μετά για να το νομοποιήσετε. Εισφορά αλληλεγγύης, αναρωτιόμαστε, καταργήθηκε πράγματι? Είστε και αρμόδιος, κύριε Υφυπουργέ. Είναι δύο κομμάτια εισφορά αλληλεγγύης. 1% επί του εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ, το καταργήσατε. Το άλλο κομμάτι είναι 2% από το πρώτο ευρώ για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Δεν καταργήθηκε και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της φοράς αλληλεγγύης. Θέλουμε την απάντησή σας. Ο κόσμος όμως δεν περιμένει απάντηση. Είναι στους δρόμους. 9 Νοέμβρη κατεβαίνει στους δρόμους και γι' αυτό κατεβαίνει στους δρόμους στην Γενική Παραλλαγική Απεργία ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς. Αυτό που λέμε ως Μέρα 25 από την πρώτη μέρα. Αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Έχουμε 9, 10, 11 πληθωρισμό. Όταν είχαμε σε αυτή τη χώρα πληθωρισμό, είχαμε και αυτόματη αύξηση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Αρκετά με τα φιλοδορήματα. Αρκετά με τα επιδόματα δωράκια για 2 και 3 μήνες. Οι άνθρωποι δικαιούνται τα χρήματά τους, δεν θέλουμε κανένα επίδομα. Θέλουμε μόνιμες αυξήσεις για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα, να μπορούν να φέρουν ένα πιάτο φαΐ μπροστά στα παιδιά τους, με αξιοπρέπεια. Και βέβαια, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, που διώκει τον συνδικαλισμό, κατάργηση των αναστολών υγειονομικών, έχετε μείνει πλέον η μόνη χώρα με αυτά τα μέτρα. Και βέβαια, να θεωρηθούν εργατικά ατυχήματα όλες οι απώλειες ζωής υγειονομικών εν μέσω COVID. Λόγω COVID κιόλας. Εσείς, αντί για αυτά, καταργήσατε το Ταμείο Πρόνοιας. 1% το μήνα από κάθε δημόσιο υπάλληλο πήγαινε στο Ταμείο Πρόνοιας. Το ερώτημα είναι, τα αποθεματικά, τι τα κάνετε? 2.500 ευρώ από κάθε δημόσιο υπάλληλο έχετε κρατήσει αυτή τη δεκαετία. Τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα? Θέλουμε να μας απαντήσετε. Τι θα τα κάνετε αυτά τα χρήματα? Θα τα επιστρέψετε αναδρομικά στους εργαζόμενους, είτε είναι σήμερα συνταξιούχοι, είτε εργάζονται ακόμα, ή θα τα λαιλατίσετε και αυτά? Προφανώς, επαναφέρουμε το αίτημα για την προσωπική διαφορά. Είναι ένα αίτημα το φέρνουμε ξανά και ξανά σε αυτή τη Βουλή και σε πολλές ολομέλειες. Να τελειώνει η ιστορία με την προσωπική διαφορά, να δοθεί προσωπική διαφορά σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε εργαζόμενο να δουλεύει για τα μισά χρήματα από τον διπλανό του που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Αυτό σημαίνει οδηγεί στη διάλυση του ηθικού του δημοσίου τομέα και ο στόχος είναι ένας, η διάλυση του δημοσίου. Όσον αφορά όσα ακούσα και από τον κύριο Βούρτση για την πολυνομία και από το ΣΥΡΙΖΑ, συνιστά μια πραγματικά, και δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Βούρτση, αναφέρομαι εκ μέρους της κυβέρνησης που εκπροσώπησε και της Νέας Δημοκρατίας, συνιστά μια υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε νομοσχέδιο μας φέρνει δεκάδες τροπολογίες, κατά κανόνα περισσότερες από το σώμα του νομοσχεδίου σε αριθμό σελίδων και άρθρων, για κάθε πιθανό θέμα. Πολυνομία είναι αυτό που νομοθετείτε. Θα μας μιλήσετε τώρα για αντιμετώπιση πολυνομίας. Εσείς που σε κάθε νομοσχέδιο τροποποιείτε ακόμα και το προηγούμενο που είχατε φέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Που κάθε νομοσχέδιο, κάθε Υπουργείο έχει θέματα όλων των υπόλοιπων Υπουργείων. Που εγώ ως πολεοδόμος ή χωροτάκτης ή ένας λογιστής ή οποιοδήποτε δεν μπορεί να ξέρει τι ισχύει στην επιστήμη του πλέον. Γιατί αλλάζει κάθε εβδομάδα. Που πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος δικηγόρος για να πει στον πολίτη ποιο είναι το δικαίωμά του με βάση τον νόμο. Εσείς θα μας μιλήσετε για πολυνομία. Καταργήστε την πολυνομία που νομοθετείτε κάθε μέρα. Αυτό να καταργήστε. Το Μέρα 25 προφανώς καταψηφίζει αυτό το νόμο και καλεί όλους, όλα τα κόμματα να μιλάνε με ειλικρίνεια στους πολίτες και να ζητάνε συγγνώμη θαρετά για τα λάθη τους και να παραδέχονται τα λάθη τους, να συγκαλύπτουν ο ένας τα λάθη του πίσω από τα λάθη του επόμενου. Αρκετά με αυτό το παιχνίδι.